ήταν μια ημέρα αφιερωμένη στα παιδιά των Ελληνοορθόδοξων Οριών. Μια ευκαιρία για τους μαθητές να αγωνιστούν και να διεκδικήσουν και για τις οικογένειές τους να τους χειροκροτήσουν. Πρόκειται για τους τελικούς των μαθητικών πρωταθλημάτων μπάσκετ των Ελληνοορθόδοξων Οριών της Νέας Υόρκης, γνωστού ως Γκόγια ή επίσημα MGOBL. Αγόρια και κορίτσια από 14 έως 17 ετών έβαλαν τα δυνατά τους. Μεγάλοι πρωταγωνιστές φέτος ήταν οι μαθητές του Αγίου Νικολάου Φλάσινγκ, οι οποίοι κέρδισαν και στις δύο κατηγορίες αγοριών και κοριτσιών. Την αρχή έκαναν τα μικρότερα κορίτσια που νίκησαν στο τελικό την ομάδα της Ζωοδόχου Πηγής με 50-33. Τα κορίτσια έχουν παλέψει πολύ να νικήσουν. Τελείωσαν δεύτερη για την for regular season, αλλά φέτος they're number one in our hearts and we love all each and every one of them. Congratulations. Είμαι πολύ χαρούμενη ότι κερδίσαμε το παιχνίδι και ήμουνα σε αυτή την ομάδα από την τρίτη τάξη. και είμαι πολύ χαρούμενη που κερδίσαμε και έχουμε ένα τρόφι. I've been with this team for a long time. This is really my family. I love you girls so much. I love you girls so much and I wish all the best for many other years that we're going to win championship games. Ανάλογα αποτέλεσμα και στα μικρότερα αγόρια που επικράτησαν επίσης της ίδιας ενορίας. You know what? We came through in the end. That's all that matters. Yeah. To be honest with you, ZP did an outstanding job. The coaches, the kids, they showed a lot of character fighting back and coming back. So they did a beautiful, beautiful job. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήραν οι μεγαλύτερες κοπέλες του Αγίου Νικολάου που νίκησαν στον τελικό τον Άγιο Παύλο του Χέμπστεντ με 33-22. Είναι η τρίτη συνεχή φορά που κερδίζουμε με αυτές τις κοπέλες, δύο στα junior και τώρα πρώτη χρονιά στα senior που είναι 16 και 17. Είναι φοβερή ομάδα, είμαι πολύ τυχερός που έχω τις εξαιρετικές κοπέλες στην την κόρη μου την Ασπασία. Είμαι πολύ χαρούμενη που παίζω με τις φίλες μου και ο μπαμπάς και ο θείος μου και είμαστε πολύ χαρούμενοι την τρίτη φορά που κερδίσαμε το championship. Τέλος, στη μεγαλύτερη κατηγορία των αγοριών, η ενορία του Flashing κυριάρχησε ξανά αφού νίκησε με 66-48 τον Τίμιο Σταυρό του Μπρούκλιν. Ήταν η πρώτη φορά που η ίδια ενορία κέρδισε και τις τέσσερις κατηγορίες. They showed themselves with class and the game today was displayed of pride. We had a lot of pride here today. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τα παιδιά μας σήμερα. Από τέσσερα championships είναι η πρώτη φορά σε 50 χρόνια που ο Άγιος Νικόλαος ήταν στα τέσσερα championships και τα κερδίσαμε όλα τα τέσσερα. Τα πρωταθλήματα της Γκόγια διεξάγονται εδώ και τέσσερις δεκαετίες και εμφυσίουν στα παιδιά το πνεύμα της ευγενούς άμυλας. Στην αρχή του αγώνα, όλοι οι παίκτες συγκεντρώνονται στο κέντρο του γηπέδου και ένας ιερέας κάνει την καθιερωμένη προσευχή. Είναι ένας άλλος τρόπος για να φέρουμε τα παιδιά μας μαζί κάτω από την σκέπη της Εκκλησίας και να τους μεταδώσουμε τα ιδανικά της φυλής μας και του γένους μας. Είναι διακονία, είναι ministry της Εκκλησίας να κρατήσουμε τα παιδιά κοντά στην Εκκλησία. Δόξα τω Θεώ, χρησιμοποιήσουμε το μπάσκετ. Όλες οι κοινότητες θα είναι εδώ με πολλά άτομα, οικογένειες. Είναι η οικογενειακή ημέρα. Στο τέλος, όλοι οι εμπλεκόμενοι δίνουν τα χέρια. Άλλωστε, ανεξαρτήτως έντασης αγώνα, το μπάσκετ παραμένει ένα παιχνίδι.